Kupas na Malaka! Καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Ελληνάρα των Οδηγών. Τέταρτη σεζόν σταθερά. Βρισκόμαστε στη... Κοίτα εδώ τον άλλο τον στην πίσω κάμερα. Βρισκόμαστε στην Αττική Οδό. Έτσι μέχρι το δαχτυλίδι να πάμε μια βόλτα. Να δούμε ρε παιδί μου τι παίζει και στην Αττική Οδό, έτσι κι αλλιώς κάθε πρωί Αττική Οδός, οπότε ευκαιρίας δοθήσεις. Ας κάνουμε ένα γύρισμα. Λοιπόν, είμαστε στην Αττική Οδό. Αποπιάσαμε την Αττική Οδό συγκεκριμένα από τα... Πώς το λέγει άλλος? Από τα Νολιώσα. Απ' τα άνω λιώσα. Λιώσα. Λιώσια. Λιώσα. Μαγκίτικα να πούμε. Α, για να δούμε ρε παιδιά. Τι θα δούμε. Βέβαια επειδή φοβάμαι από το φορτηγό μου φύγει τίποτα πάνω μου. Κάτσε να το περάσω. Στα γρήγορα ρε παιδί μου. Ξέρετε τι μου έχει λείψει ρε παιδιά? Έτσι μια μύδια. Μουσταρά άσχημα. Χιόνι. Τσιπουρό. Ψισταριά. Κοψίδια. Και Άγιος ο Θεός. Ειλικρινά. Μουσταρά άγρια. Έλος πάντων. Πάμε εδώ μετά από αυτό να δω πέρα με τα τζάμια. Να πούμε δεξιά. Οι άλλοι πίσω σιγά μην έβγαζε φλάς για να κάνει μια προσπέραση. Βέβαια, είναι πολύ σκόπος. Πολλά κιλοτζάουλ ενέργειας πρέπει να χαλάσουμε για να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Απορώ τι μπορεί να συνεχίσει τα δω οι άλλοι. Ρε παιδιά, να θέτα φώτα στα του τη ζωή μου. Δηλαδή μόνο εγώ και ο άλλος εκεί πέρα μπροστά τα έχει ανάψει. Άλλος από εδώ χωρίς φώτα. Ανάψε φώτα ρε γίλε. Δεν σας έρχονται μωρέ στη ΔΕΗ μωρέ. Δεν σας έρχονται μωρέ στη ΔΕΗ. Πρωτέρια βάτεν βόλτο τι έχετε. Για όνομα. Εδώ τώρα θέλω να δω στη μεταμόρφωση τι θα γίνει. Γιατί άκουγα νωρίτερα στο ραδιόφωνο. Γίνεται λέει πάλι λέει ποτελιάρισμα, συμφόρηση. Και σου πατώ να μου πεστάλω και έλα μάγκια να στο βάλω. Σοβαρεύει το πράγμα. Εννοώ από θέμα καιρού, Για να δούμε ρε παιδιά. Τι θα δούμε. Καλά είμαστε ως τώρα. Με εξαίρεση κάποιους, πώς να το πω, πορωμένους με την αριστερή λωρίδα που δεν λένε να καταλάβουν ότι η ρημάδα η αριστερή είναι μόνο για προσπέραση. Και μην ακούσω τα γνωστά και μη εξαιρεταία παπαροεπιχειρήματα. Είσαι δεξιά και προσπερνάς. Ρε ηλίθιοι εσείς πραγματικά που σας έχω άχτη. Βλάκα! Που μου λέτε όταν εγώ είμαι στη δεξιά λωρίδα πηγαίνω καλή ώρα εδώ πέρα το όριο είναι 100 και εγώ πηγαίνω τώρα με 100. Εάν ο άλλος είναι στη μεσαία και πηγαίνει με 70 πρέπει να πάω στη μεσαία από πίσω του στην αριστερή να ξαναπώ μετά πάλι στη μεσαία και να ξαναπώ δεξιά. Ή απλά το πιο ασφαλές είναι να μένεις στη ρημάδα τη λωρίδα που είσαι, να μην κουνάς ρούπι και ας κόψουν το λαιμό τους όλοι οι άλλοι.
Έτσι, απορία τότε. Να μου τη λύσετε εσείς την απορία, να τη δέσω εγώ μόνος. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχει μονή ακόμα λωρίδα. Δεξιά, διαγράμμιση, συγγνώμη. Πιο κάτω γίνεται. Και εκεί κομμένη. Εκεί μπαίνουν. Κάποιοι, όπως βλέπουμε στην πίσω κάμερα, δεν μπορούν να περιμένουν. Εκεί να κόψουν τη λωρίδα. Δεν μπορούν να περιμένουν 10 μέτρα πιο κάτω να το κάνουν. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Πήρανε χαμπάρι, θα κάνω γύρις πανάμε και εξυφανίστησαν τα μποτιλιαρίσματα. Γιατί? Ας πάμε, πάμε παρακάτω. Θα δούμε εδώ τώρα πιο κάτω. Μιλάμε όσες φορές έχω περάσει και έχει μποτιλιάρισμα εδώ, έχω συναντήσει κάτι φρούτα. Μα κάτι φρούτα. Κάτσε καλά. Τώρα πλάκα δεν έχει να δω κανένα να περνάει τη Λέα. Πεθάνω στα γέλια ρε. Μα την Παναγία θα πεθάνω στα γέλια. Έχω συναντήσει δηλαδή ελληνάρες που περνάνε τη Λέα, αλλά συνήθως Karma strikes first μετά. Και μετά γίνεται το σώση. Του σταματάει η αστυνομία και αρχίζει να έχει καλή ώρα ο άλλος με τη μηχανή. Κάτσε ρε πουλάκι, μα αφού είναι κυβής μου και λοιπά. Μπες στη μεσαία και παίρνα να. Ο άλλος πίσω, πίσω κάμερα, δες εδώ. Καβάλεις τη ζεύρα για να βγεις στην έξοδο. Πώς θα περιμένει εδώ? Όχι. Να του πέφτει ο κόλλος. Αλλάζουν, άλλοι αλλάζουν λωρίδες, φλάς τίποτα. Τίποτα, έτσι γιόλο. Ό,τι να είναι όπως να είναι. Τι να πω ρε, τι να πω ρε. Δες εδώ άλλο στο βάθος με το Citroën εκεί. Αυτό είναι που περνάω από δεξιά. Από τη μεσαία μπαίνω δεξιά, περνάω και ξαναμπαίνω αριστερά. Αυτό είναι που από δεξιά, αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται! Αλλά όχι. Το μόνο που ξέρουν μερικοί είναι. Πετάχτηκε σαν την Μπορδί! Αυτό ακριβώς που είπα. Πετάχτηκε σαν την Μπορδί. Έλα σου. Να φτάσουμε εδώ πέρα στην έξοδο. Άλλος με το Mercedes, το ασημί. Τον έκοψε κανονικά τον Nissan. Πάει ο άλλος από πίσω με το Lexus. Μια χαρά. Έλος πάντων. Κάπου εδώ παιδες έφτασε το τέλος ενός ακόμα επεισοδίου Λιναράδων Οδηγών. Subscribe, share, like, τα γνωστά δηλαδή. Πατήστε εκεί πέρα και το καμπανάκι να σε έρχονται ειδοποιήσεις. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο Λιναράδων Οδηγών. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά!